πέρα εδώ πέρα, γι' αυτό είναι ιστορική ημέρα, δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί. Γιατί έχουν υπογράψει συμβόλαια. Εμείς μέσα στη μιζέρια μας βρεθήκαμε να μην έχουμε κάνει απολύτως τίποτα και επομένως όταν το έχω πει στο εξωτερικό αυτό, είναι φανταστική λέει ιδέα, αλλά ξέρετε έχω υπογράψει λέει με τον κύριο Τάδε. Για πόσα χρόνια, άλλα 18. Α, για άλλα 18. Επομένως δεν μπορώ να το κάνω λέει, γιατί υπάρχει εργολάβος. Φανταστείτε και εδώ σήμερα εγώ να σας μίλαγα σαν εργολάβος. Και να έρχονταν μια κοινωνική εταιρεία και να μου έλεγε: με συγχωρείτε, εγώ θα το διαχειριστώ με τους πολίτες μου. Θα σας πω: πληρώστε μου τη ρήτρα για τα άλλα 23 χρόνια και κάντε μετά ό,τι θέλετε. Μέσα στη μιζέρια μας, δηλαδή, το επαναλαμβάνω, έχουμε μια ιδανική και πρωτοπόρο ευκαιρία να δείξουμε σε όλη την Ευρώπη απειλακονία ότι οι πολίτες διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους όχι ρομαντικά με μια ανακύκλωση και λίγο κομποστοποίηση, μέσω μια συγκεκριμένη εταιρεία, επειδή αυτό που διαχειρίζεται αυτή η εταιρεία έχει κέρδος. Θα σας πω νούμερα. Το αλουμίνιο που είδατε προηγουμένως κάνει 1000 ευρώ ο τόνος. Δεν πειράζει, πετάω τα κουτάκια. Και δεν κατάλαβα δηλαδή αυτός ο εργολάβος που θα υπογράψουμε αύριο το πρωί, είτε είναι από την περιφέρεια, είτε είναι από τον εθνικό σχεδιασμό, είτε από τον υπουργό, τον κάθε υπουργό, και ελπίζω να πάει και φυλακή. Δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί να μην το διαχειριστούμε εμείς. Ποιος έχει το δικαίωμα να μου πει εμένα πού θα το πετάξω αυτό σήμερα. Δικό μου είναι. Όπου θέλω το πετάω. Και μάλιστα δεν το πετάω πλέον. Πρέπει να το βάλω εκεί που πρέπει, γιατί έχει χρήματα αυτό που βλέπετε. Το πλήρωσα πριν λίγο, σε κάποιο κατάστημα της πόλης. Και θα το πω γιατί το λέω το πλήρωσα σε κάποιο κατάστημα της πόλης. Μέσα από τη διαχείριση, τα χρήματα όλα αυτά που ακούσατε, είναι κάποια εκατομμύρια, θα ξαναγυρίσουν πάλι σε εμάς. Εδώ στην πόλη θα μείνουν. Κάποιος από εσάς θα γίνει γενικός εμπορικός διευθυντής αυτής της κοινωνικής εταιρείας και θα ξυπνάει το πρωί να πηγαίνει στη δουλειά του και να προσπαθεί να μάθει να εξάγει πιθανόν το χαρτί, το πλαστικό ή το PET στην Κίνα. Εκεί πάει να ξέρετε περίπου τη ποσότητα PET. Δεν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μιλάει τουλάχιστον 2-3 γλώσσες και να προσπαθεί εμπορικά να διαχειριστεί αυτά τα προϊόντα. Πολλοί μου είπαν θα έρθει ο εργολάβος. Δεν θα έρθει κανένας εργολάβος. Θα μου πείτε πόσο κάνει το οποιοδήποτε εργοστάσιο καύσης, αν το συμφωνήσουμε σαν κοινωνία, εμείς θα το βάλουμε το εργοστάσιο. Μα θα μου πείτε θα βάλετε καύση. Ξανέσχατη λύση, αν θέλετε κύριοι, οποιοδήποτε είναι, είτε λέει περιφερειακός σχεδιασμός, είτε εθνικός σχεδιασμός, εμείς θα αγοράσουμε οι πολίτες το εργοστάσιο καύσης. Να ξέρετε αυτό που είπα τώρα δεν άρεσε σε κάποιον να το είχα πει πριν κανένα δύο μήνες. Αυτές είναι οι εικόνες ουσιαστικά που βλέπετε στο εξωτερικό αν πάτε και χαίρεσαι γιατί εδώ πέρα αν πας στον Ευρώ τα βόλτα με κάποιους ξένους ή Αθηναίους φίλους ντρέπεσαι να τους πας. Γιατί ξέρεις ότι σε κάθε 50 μέτρα θα συναντήσεις μπάζα. Δεν μπορεί να περπατήσεις όπως περπατάς σε αυτό το Σικουάνα βόλτα που και εκεί βρωμάει βέβαια. Αλλά εκεί ζουν και 15 εκατομμύρια κόσμος. Εδώ ζούμε με το ζόρι 20.000 κόσμος και δεν μπορούμε να κρατήσουμε το χώρο μας καθαρό. Ντρέπεσαι. Έχεις άγχος όταν καλείς ξένους, αν θα περπατήσεις και θα δεις σκουπίδια στον δρόμο. Αυτά είναι πάντως οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ελπίζω να είναι πολύ σύντομα και εδώ. Εδώ τώρα μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας. Είμαστε μια χώρα που μιλάει για ενέργεια. Ουσιαστικά ενέργεια σημαίνει επιβίωση. Διαέριο. Είναι μια καινούργια έννοια για πολλούς. Είδατε τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κόντουσαν να σκοτωθεί κόσμος. Ο κ. Πουλογέφλος ήταν παρόν. Λίγο από υπτάμενους δίσκους καφέδες, εδώ πέρα δεν έχουμε ευτυχώς. Απαράδεκτα πράγματα γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τι σημαίνει να διαχειριστεί τα οργανικά του. Εδώ βλέπετε απλώς μια μπάλα η οποία κρατάει το αέριο μέσα. Μου είπανε κάποιοι αν φύγει λέει, αυτό ή γίνει σεισμός ή γίνουν ρήγματα ή πέσει ένα αεροπλάνο πάνω, τι θα γίνει. Τίποτα λέω. Όπως ρεύεται μια γελάδα, το ίδιο θα γίνει και σε αυτό. Απλώς είναι κακό αέριο. Εδώ μεθάνει, ναι. Καλό είναι να το κάψουμε, για να μην... αλλά άμα φύγει λέει τι θα γίνει. Γιατί κάποιοι κύριοι είπαν ότι είναι και πυρηνικό εργοστάσιο. Δηλαδή, αν σας έλεγα τώρα αυτό που βλέπετε είναι πυρηνικό εργοστάσιο, θα με βαράγατε τώρα εμένα. Ας πούμε όμως κάποιες αλήθειες. Δεν είναι πυρηνικό εργοστάσιο. Είναι το ρέψιμο μιας αγελάδος. Άμα το μαζεύαμε σε μια σακούλα, αυτό θα ήταν. Και από μπροστά και από πίσω. Το λέω γιατί το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον πλανήτη εδώ και αιώνες είναι η αγελάδα. Ένα μυρικαστικό. Εδώ βλέπετε τώρα διάφορους τύπους. Δύο τύποι είναι ουσιαστικά στο διαέριο, δεν θα μείνω πολύ. Το λεγόμενο ξηρού τύπου και το λεγόμενο υγρού τύπου. Εγώ δεν τα λέω καν εργοστάσια. Καζάνια είναι, κάποια μεγάλα τσιμεντένια ή σιδερένια, τα οποία μέσα κρατώντας μια θερμοκρασία περίπου στους 40 βαθμούς βράζουν, όπως βράζει ο μούστος. Και έτσι και βράζει αυτό το πράγμα, παράγει διαέριο, μεθάνιο. Με ρωτάνε αν γίνεται. Φυσικά και γίνεται. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο. Ούτε Πακιστάν θα γίνει, ούτε Ινδία που μου πάνε κάποιοι, γιατί ξέρετε εκεί πέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα μαγειρεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα από το βιάριο που παράγουν μέσα από τα οργανικά τους ή από τις κοπρίες των ζώων τους. Φτάνει να καταλάβετε μια οικογένεια τριών ατόμων να μαγειρέψει για δύο ώρες.
Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με όλα αυτά που σας είπα, αποκτούμε μια περιβαλλοντική συνείδηση. Πρέπει να το κάνουμε πράξη πλέον και όχι να κάνουμε μερίδες. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μερίδες. Είμαστε υπεύθυνοι και πιστεύω ότι ρυθμίζουμε το μέλλον μας. Αυτό που εννοούσα προηγουμένως για εργολάβους. Μας ενώνει αυτό το εγχείρημα μέσω μιας εταιρείας. Εγώ την έβαλα ΑΕ, ίσως μετά από λίγα χρόνια να γίνουμε πιο όρημοι και να είναι συνεταιρισμός. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα, γιατί είναι μια κερδοσκοπική δραστηριότητα προς τον πολίτη τον ίδιο που παράγει προϊόντα. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς η ΑΕ, έτσι όπως είναι τώρα, είναι πιο εύκολο και πιο ευέλικτο σε διοικήσεις. Για να αποφύγουμε, θα μου επιτραπεί η έκφραση, και κομματικά καπελώματα λόγω ότι έχεις μία ψήφο και ας έχεις βάλει 50 ή 150 ευρώ, ενώ ο άλλος έχει βάλει 25. Και θα σας πω και που είναι και επιχειρηματικότητα, για να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Εάν δεν έρθουν 90.000 λάκωνες, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Νομίζω δεν διαφωνεί κανένας. Αν έρθουν 50.000 λάκωνες, δηλαδή δεν θα γίνει διαχείριση των απορριμμάτων. Ρωτάω εσάς. Πρέπει να γίνει. Τότε θα καλέσουμε τον εαυτό μας, οι υπόλοιποι που βάλαν τις 50.000. Οι 50.000 λάκωνες δηλαδή, είναι και μια λεπτομέρεια αυτό, να βάλουν τα χρήματα που δεν βάζουν οι άλλοι 40.000. Μπορεί να είναι 50 ευρώ, εγώ και το έχω υπολογίσει, να ξέρετε. Τόσο θα κοστίσει. 50 ευρώ το καθένας μας. Δεν θα πρέπει κάποιος οι υπόλοιποι 50.000 να βάλουν το άλλο 50 που ο άλλος δεν θέλει να το βάλει. Είτε δεν μπορεί, είτε δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Αυτό είναι επιχειρηματικότητα. Μα τι επιχειρηματικότητα, μου λέει ο άλλος. Αντί να βάλεις 50, βάλεις 100 ευρώ. Τόσο σου επιτρέπει η κοινωνία να κάνεις. Για να περάσω τώρα σε μια λεπτομέρεια, σας μίλησα προηγουμένως για το κόστος που έχετε στη μία αποκομιδή των απορριμμάτων που τα πετάμε και τα καίμε. Έρχεται τώρα κάποιος και η ίδια ακόμη η εταιρεία και λέει πρέπει να πληρώσετε, αγγλικά λέγεται gate fee, λέγεται είσοδο στο εργοστάσιο, όπως alt σου λέει ο εργολάβος, πρέπει να πληρώσεις 60, 100, 200 ευρώ τον τόνο για να στα διαχειριστώ. Μάλιστα. Αν η εταιρεία είναι κοινωνική μεταξύ μας, είτε κάνει 1 ευρώ, είτε κάνει 200 ευρώ, γιατί τόσο κάνει, εμείς θα τα βάλουμε. 31 δεκάτου πάλι θα μου πει δηλαδή ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, ότι κύριε δώσατε προκαταβολικά τα 200 ευρώ τον τόνο, αυτό που ακούστηκε να είναι οικονομικό λέει και φθηνό, που είναι και 35 ευρώ. Και θα σας πω νούμερα σε λίγο, γιατί δεν τα λέω τυχαία τα νούμερα. Και τόσο κάνει. Αλλά ξέρετε ότι δεν τα πήρε κάποιος εργολάβος να τα πάρει και τα βγάλει στην Ελβετία, ούτε ότι ζει κάπου αλλού και αυτός διαχειρίζεται εδώ πέρα κάτι άλλο. Ούτε η Λακωνική Βιοενεργειακή θα διαχειριστεί τα απορρίμματα της Μεσσηνίας ή της Τρίπολης. Που ακούστηκε και αυτά από εμάς. Α, είναι πολύ έξυπνοι. Δηλαδή, να πάμε λέει στον άλλο νομό. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί θα σας άρεσε να γίνει διαχείριση από τον άλλο νομό σε εμάς. Όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι πας σε μια πραγματική διαχείριση επιχειρηματικά των απορριμμάτων παύλα προϊόντων. Η δυσκολία αυτού του προϊόντος είναι ότι ο καθένας παράγει λίγο. Δεν παράγει βιομηχανικά έναν τόνο κάθε μέρα για να πει έχει νόημα να το μετακινήσω. Άρα πρέπει να βρει το πιο βέλτιστο σύστημα μετακίνηση αυτών των προϊόντων. Αν θα περνά μια φορά την ημέρα ή αν θα περνά κάθε 20 μέρες να παραλάβει, παράδειγμα, το γυαλί. Τώρα θέλω να κοροϊδευόμαστε, μπορεί να περνάμε και δύο φορές την ημέρα, απλώς για να χαλάμε λεφτά. Και να κοροϊδευόμαστε. Γιατί δεν θέλω να σας κρύψω και κάτι άλλο. Όλη η έρευνα που έχω κάνει και είναι κοινώς γνωστό, τα τέλη που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι τα διπλάσια. Δηλαδή, αν ακούσετε κάτι εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στο Δήμο, παράδειγμα, ότι είναι 2,5 εκατομμύρια για την αποκομιδή, να ξέρετε ότι είναι τα μισά. Και αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Δεν είναι άγιοι. Γι' αυτό και δώσανε στους εργολάβους τη διαχείριση, γιατί εκεί που θα ήταν στο μισό, εντάξει, είναι το 75%. Άρα του πολίτη του φαίνεται φτηνότερα. Αυτά είναι όμως τα παραδείγματα που την τελευταία 30 ετία έχουν γίνει στο εξωτερικό. Εμείς ή εγώ προσωπικά που μιλάω και εκφράζω αυτή τη στιγμή άλλους λάκωνες, δεν ανακάλυψα το άτομο του Κολόμβου. Είδα τι γίνεται έξω, είδα ότι δεν έχουμε κάνει εμείς τίποτα, άρα είναι ευκαιρία να κάνουμε κάτι καινοτόμο. Έχει κοινωνική αξία όλη αυτή η διαχείριση για να έχουμε ουσιαστικά τη δική μας επιχείρηση διαχείριση των απορριμμάτων. Ο καθένας μπορεί να νιώσει λίγο βιομήχανος. Και φυσικά θα το ανταποδώσει μέρισμα από τα κέρδη της διαχείρισης. Τα κέρδη θα μείνουν στον τόπο μας. Δεν πάνε μακριά, εδώ θα μείνουν. Θα τα καρποθεί η τοπική κοινωνία μας, είτε είναι περιβαλλοντικά είτε είναι οικονομικά. Αυτό είναι το λόγο της εταιρείας. Τα λέγεται ο πολύχρωμος παπαγάλος. Γιατί είναι τα χρώματα των κάδων. Είναι ο παπαγάλος ο οποίος επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Όπως και εγώ, θα τα λέτε και εσείς από εδώ και πέρα. Τα ίδια πράγματα. Θα μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και θα λέει έκανες ανακύκλωση. Έκανες ανακύκλωση. Αυτός ο παπαγάλος είναι, γιατί ουσιαστικά δεν λέει και τίποτα άλλο.
Είναι ένα οικιακό πουλί, θα μπορούσα να βάλω ένα αναετό, αλλά αναετό, τα βλέπω πάνω και γελάει. Και με αυτή την έννοια σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα αφαιρθώ στην παραγωγή βιομάζας, αλλά όχι μόνο, την εξασφάλιση βοσκής και άλλα περιβαλλοντικά ωφέλη τα οποία μπορεί να έχει αυτή η προσπάθεια για την παραγωγή, την εξμετάλλευση των απορριμμάτων, των αστικών απορριμμάτων. Έκανα ένα μικρό ψάξιμο για τον νομό Λακωνίας και είδα από την στατιστική υπηρεσία ότι καταρχήν υπάρχουν πολλές εκτάσεις οι οποίες είναι αγροτικές. Υπάρχουν βέβαια και άλλες εκτάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των δασικών, αλλά και οι οποίες όμως και οι μεν και οι δε, αυτές οι κατηγορίες τις οποίες έχω βάλει με κόκκινο κύκλο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομάζας, για την παραγωγή δηλαδή φυτικής βιομάζας. Όπως σας είπε ο κύριος Αργυρόπουλος προηγουμένως, η παραγωγή της βιομάζας, της φυτικής βιομάζας, είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα για τη λειτουργία του βιοαντιδραστήρα, αυτής δηλαδή της μονάδας η οποία θα παράγει το βιοαέριο. Η ίδια εικόνα, ενώ η προηγούμενη διαφάνεια αναφερόταν στα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, την ίδια περίπου εικόνα δίνει και τα ευρωπαϊκά στοιχεία από το Corin, από το σύστημα δηλαδή που καταγράφει τις κατηγορίες εδαφοκάλυψης, όπου έχουμε επίσης μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της βιομάζας. Είναι γνωστό από πολύ παλιά ότι η παραγωγικότητα του εδάφους είναι μία παράμετρος η οποία δεν είναι σταθερή, αλλά η οποία μειώνεται συντοχρόνο όταν δεν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση. Βλέπετε λοιπόν εδώ ένα σχήμα όπου στην πορεία του χρόνου η παραγωγικότητα του εδάφους μειώνεται. Η κατάλληλη διαχείριση περιλαμβάνει αυτό το οποίο παλιά είναι μία άλλη μορφή, αυτό το οποίο παλιά ξέραμε ως η αμυψισπορά, δηλαδή η εναλλαγή των καλλιεργιών. Στην πράξη, στις φυσικές εκτάσεις, αυτό το οποίο επιδιώκουμε, δεν κάνουμε εναλλαγή καλλιεργιών, αλλά επιδιώκουμε μία παρουσία μαζί αγροστοδών και ψυχανθών, δηλαδή τουλάχιστον φυτά από αυτές τις δύο οικογένειες, τα οποία το ένα συμπληρώνει το άλλο, η μία οικογένεια συμπληρώνει την άλλη, στην εκμετάλλευση των εδαφικών πόρων και έτσι διατηρούμε μία σταθερή παραγωγή φυτική στο έδαφος. Θα αναφέρουμε πιο συχνά, πιο συγκεκριμένα στους βοσκοτόπους που είναι οι μεγαλύτερες σε έκταση κατηγορία, η μεγαλύτερη σε έκταση κατηγορία γης, είναι εκτάσεις τις οποίες αξιοποιούν τα ζώα με τη βόσκηση και οι οποίες βέβαια διαχειρίζονται εκτατικά, χρησιμοποιούνται με μικρές, δηλαδή βάζουμε μικρές εισροές, λίγους πόρους διαθέτουμε, μικρή διαφοροποίηση των φυσικών δραστηριοτήτων που συμβαίνουν και εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε στη μονάδα του εδάφους μπορεί να μην έχουμε μεγάλη παραγωγή, όμως αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος της έκτασης, τότε η παραγωγή την οποία μπορούμε να έχουμε είναι πολύ μεγάλη. Στην φωτογραφία βλέπουμε έναν πολυφυτικό λιμόνα, δηλαδή έναν βοσκότοπο στον οποίο έχουμε φροντίσει να υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη φυτών, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τέτοιους λιμόνες μπορούμε να έχουμε είτε
να τους σχεδιάσουμε και να παράγουμε είτε ετήσιους, είτε πολυετής ή μόνιμους. Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου λιμώνα, τόσο είναι οικονομικότερη η χρησιμοποίησή τους, γιατί κάνουμε μία αρχική επένδυση η οποία μπορεί να κρατήσει και 20 χρόνια χωρίς να χρειαστεί κάποια άλλη παρέμβαση και να συνεχίζει να παράγει σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, να παράγει φυτική ύλη την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ζώα για ως τροφή ή να τη χρησιμοποιήσουμε για τους άλλους σκοπούς όπως προείπαμε. Και αυτοί βέβαια οι λιμώνες χρησιμοποιούν μείγματα από διάφορα είδη φυτών, όπως είπα προηγουμένως, και αγροστόδι και ψυχανθή. Το ελάχιστο που συνιστάται τεχνικά είναι 4 διαφορετικά είδη, μέχρι και 20 διαφορετικά είδη μπορούμε να σπείρουμε σε αυτές τις εκτάσεις, να εγκαταστήσουμε σε αυτές τις εκτάσεις, έτσι ώστε να έχουμε έναν πάρα πολύ αποτελεσματικό λιμώνα. Και όταν λέω αποτελεσματικός, φυσικά δεν περιορίζομαι μόνο στην παραγωγικότητα αυτής της έκτασης. Όταν έχουμε, όπως πιστεύω ότι όλοι θα θυμόμαστε από την βασική εκπαίδευση, τα ψυχανθή έχουν μία ιδιότητα, μία ικανότητα να συμβιώνουν με βακτήρια τα οποία δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και παράγουν αζωτούχα λιπάσματα. Έτσι λοιπόν η υψηλή συμμετοχή των ψυχανθών δίνει και υψηλή δυνατότητα αζωτοδέσμευσης που στην πράξη μπορεί να μεταφραστεί σε 7 έως 20 κιλά αζότου το στρέμμα ή ακόμα και σε 50 κιλά το στρέμμα κατέτος, σαν να βάζουμε δηλαδή ένα σακί λίπασμα αζωτούχο στο στρέμμα. Φυσικά χωρίς την προσθήκη χημικού λιπάσματος, έτσι, μόνο με την λειτουργία των φυτών. Και βέβαια μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε βοσκίσιμη ύλη πάρα πολύ καλής ποιότητας, πάρα πολύ υψηλής θρεπτικής αξίας, η οποία βέβαια με την βόσκηση των ζώων σε αυτό το χώρο ανακυκλώνεται και έτσι τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά επανέρχονται στο βοσκότοπο, επανέρχονται στον ίδιο χώρο και δεν χρειάζεται να κάνουμε τις λιπάσεις τις οποίες χρειάζονται στις άλλες καλλιέργειες. Με αντίκρισμα βέβαια το κόστος. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε τις ιδιότητες αυτές των βελτιωμένων βοσκοτόπων, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι δίνουν χαμηλού κόστους τροφή για τα ζώα και ισορροπημένη βέβαια από την άλλη μεριά ως προς την ενέργεια, ως προς τις πρωτεΐνες, τα ανόργανα στοιχεία, η οποία όμως τροφή περιέχει και άλλα στοιχεία, τα δευτερογενή συστατικά, τα οποία κάθε άλλο παρά αδρανή είναι βιοενεργά, έχουν πάρα πολύ σημαντικές ιδιότητες για την λειτουργία του ζωικού οργανισμού και όχι μόνο του ζώου το οποίο βόσκει, αλλά και του ανθρώπου ο οποίος καταναλώνει τα προϊόντα που προέρχονται από αυτή την τροφή. Οι βοσκότοποι, οι καλλιεργούμενοι δηλαδή, οι διαχειριζόμενοι μάλλον λιμώνες, δεν έχουν όμως μόνο αυτό το περιβαλλοντικό και αυτό το κοινωνικό όφελος. Ένα άλλο όφελος σημαντικό είναι ότι αποτρέπουν την πύκνωση της θαμνώδους βλάστησης και έτσι μειώνουν τους κινδύνους της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. Και όλοι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια
τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές, ειδικά στην περιοχή. Ένα άλλο όφελος από την δημιουργία αυτών των λιμώνων είναι ότι βελτιώνουν τη σύσταση των εδαφών, τη δομή, την υδατοχωρητικότητα, τη γονιμότητα, και αυτό το οποίο βέβαια είναι άμεσα ορατό είναι ότι ελέγχουν τη διάβρωση. Η εικόνα με τα διαβρωμένα εδάφη είναι νομίζω γνωστή σε όλους, και φυσικά ένα έδαφος το οποίο διαβρώνεται χάνεται, και χάνεται ένας πολύτιμος πρωτοπαραγωγικός πόρος για την περιοχή. Επιπλέον θα μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε τους βοσκότοπους ως περιβαλλοντικά φιλικούς, που μειώνουν την ανάγκη για ορυκτά καύσιμα, αυξάνοντας την αποθήκευση, αυξάνοντας από την άλλη μεριά και την αποθήκευση άνθρακα, και έτσι μειώνοντας τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη γη. Θα δούμε κάποια στοιχεία για αυτό το θέμα. Η αύξηση της οργανικής ουσίας, η καλλιέργεια, δηλαδή η παρουσία αυτών των φυτών και η καλλιέργεια ενός λιμώνα, αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους, και μια αύξηση της οργανικής ουσίας μεταξύ 0,95 και 2,2% στο επίπεδο εδάφους από 0 μέχρι 20 εκατοστά, σε ένα βάθος δηλαδή μέχρι 20 εκατοστά, σημαίνει μια δέσμευση ατμοσφαιρικού αζότου, μια δέσμευση ατμοσφαιρικού διοξιδίου του άνθρακα μεταξύ 56 και 136 τόνων στο εκτάριο, δηλαδή 5,5 και 13,5 τόνους στο στρέμμα. Είναι μια τεράστια δυνατότητα, η οποία το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο καιρό έχει συνειδητοποιηθεί, και με βάση το πρωτόκολλο του Κιώτο η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη δυνατότητα πληρωμής ενίσχυσης στους αγρότες που χρησιμοποιούν πρακτικές δέσμευσης του ατμοσφαιρικού διοξιδίου για να